Η ψήφος μας λοιπόν είναι κρίσιμη, αφού και οι στιγμές που περνάμε είναι κρίσιμες. Αν δεν ήμουν βουλευτής, αν ήμουν ένας απλός πολίτης, δεν θα είχα κανένα ενδιασμό. Θα έπαιρνα πολύ εύκολα απόφαση ότι μου υπαγόρευε και ότι μου υπαγορεύει η συνείδησή μου και η πορεία μου σε όλη τη ζωή μου. Όμως, η ψήφος ενός βουλευτή αυτή εδώ την ώρα, όπως είπα και πριν, θα καθορίσει την πορεία των επόμενων ετών, για να μην πω και παραπέρα, της χώρας μας, του λαού μας, των απλών πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που αυτή εδώ την περίοδο περνάνε δύσκολα. Εγώ είμαι έτοιμος και αν θέλετε και από ιδεολογία να συμμετέχω σε κοινόβια, σε τράπεζες κοινού φαγητού, σε ανταλλακτική οικονομία. Εξάλλου αυτή είναι και η κοινωνία την οποία εγώ ονειρεύομαι. Όμως αυτό εδώ δεν θέλω να το επιβάλλω με τη βία στον κόσμο αυτή εδώ τη στιγμή. Όπως επίσης δεν είμαι και σίγουρος, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι σε αυτές εδώ τις κοινές τράπεζες και στα κοινόβια δεν θα συμμετέχουν όλοι όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις όλων των συναδέλφων που λένε ότι είμαστε μπροστά σε ένα σκληρό μνημόνιο και ότι δεν μπορούμε να υπογράψουμε τέτοιες συμφωνίες. Πολύ περισσότερο συμμερίζομαι την άποψη της Προέδρου που λέει ότι υφιστάμεθα, όχι μόνο εμείς, σαν χώρα εννοείται, έναν φοβερό εκβιασμό. Όμως, νομίζω ότι για αυτόν εδώ τον εκβιασμό έχουμε μάρτυρες. Ήδη έχουμε καταφέρει να αναγνωρίζουν και στην Ευρώπη και διεθνώς τι υφίσταται η χώρα μας αυτές εδώ τις μέρες. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε όρθιοι και να ζητήσουμε αναθεώρηση της δίκης όταν έρθει η ώρα και όταν μπορούμε. Γιατί η μαρτυρία που μπαίνει με το πιστόλι στον κρόταφο, η υπογραφή που μπαίνει με το πιστόλι στον κρόταφο, δεν είναι νόμιμη. Δεν νομιμοποιείται. Έτσι λοιπόν, καλά είναι να μείνουμε όρθιοι, να μην φάμε τη σφαίρα, για να διεκδικήσουμε αναθεώρηση της δίκης. Και όχι μόνο αυτό, να ψάξουμε και εναλλακτικές λύσεις που δεν τις είχαμε τώρα. Τις ευθύνες θα τις βρούμε. Ας σταθούμε όρθιοι και θα τις βρούμε. Ποιοι φταίνε για το ότι δεν είχαμε έτοιμες εναλλακτικές λύσεις. Από αύριο να τις ψάξουμε και να είμαστε έτοιμοι με σενάρια και ανοιχτά στο λαό. Ποιες λύσεις υπάρχουν εναλλακτικές σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαστε πιο δυνατοί, γιατί δημιουργήσαμε ρογμή και θα περιμένουμε την επόμενη περίοδο συμμάχους σε αυτόν εδώ τον αγώνα μας. Ας μείνουμε λοιπόν όρθιοι και ας περιμένουμε όλα αυτά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, για να δώσω το λόγο και στους άλλους. Με το ότι αν μείνουμε όρθιοι και αν στηρίξουμε την κυβέρνησή μας, τότε θα έχουμε περιθώρια να παλέψουμε μέσα αυτά τα ασφιχτικά πλαίσια που δημιουργείται από τη συμφωνία για ρυθμίσεις που θα έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο, που θα έχουν ένα θετικό πρόσημο για μας. Και τελειώνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τι μας συμφέρει και τι θέλουμε? Να διαχειριστούμε εμείς, να διαχειριστεί η κυβέρνησή μας τον ΦΠΑ των νησιών, για να μιλήσω και για την νησιωτικότητα. Ήδη έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός μας και έχει εξαιρέσει τα μικρά νησιά από την κατάργηση του μειωμένου φόρου, του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε την νησιωτικότητα, να πάρουμε μέτρα στα νησιά. Θα διαχειριστούμε, τελείωσα κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα. Ναι, θα διαχειριστούμε εμείς τα προγράμματα στήριξης, τα προγράμματα τα αναπτυξιακά, ή θα αφήσουμε να τα διαχειριστούν πάλι όσοι μέχρι τώρα ξέρουμε με τι τρόπο τα διαχειρίστηκαν? Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει. Ευχαριστούμε. Με όλα αυτά, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την κυβέρνησή μας να πέσει και να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι να πέσει. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουτσούκο, μετά στον κύριο Βαρουφάκη και μετά στον υπουργό, τον κύριο Αποστόλου, για να ξέρετε τη σειρά.